Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατά τη διάρκεια της συζήτησης... Παρακαλώ, ησυχία, παρακαλώ. Πολλοί βουλευτές αισθάνθηκαν την ανάγκη να κάνουν μία αναφορά σε αυτά που περάσαμε τις προηγούμενες εβδομάδες και που συνεχίζουμε να περνάμε και στη στάση των πολιτών της μέρας του εγκλισμού. Μάλιστα, επισημάναν πολλοί ότι ως κοινωνία βγαίνουμε πιο δυναμωμένοι. Το ερώτημα είναι, κύριε συνάδελφοι, σε ποια βάση επιτεύχθηκε και ορθώς αυτή η αυτοπειθαρχία των πολιτών. Μία αυτοπειθαρχία που συμβάλανε όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Και το πιστώνεται βεβαίως και η κυβέρνηση, διότι άκουσε τους εμπειρογνώμονες, μπόρεσε και πήρε το σήμα από τη γειτονική μας Ιταλία και δεν είχαμε τραγωδίες. Έτσι δεν δοκιμάστηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, άρα να εκμεταλλευτούμε αυτό το διάστημα για να το θωρακίσουμε, εάν τυχόν και έχουμε ένα δεύτερο κύμα ομιγέννητο. Δεν έχουμε ακούσει κάτι συγκεκριμένο γι' αυτό. Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις. Και πολύ φοβάμαι μάλιστα ότι ο τρόπος της επαναφοράς σε αυτή την ιδιόμορφη κανονικότητα γίνεται χωρίς να δίνονται δωρεάν μάσκες στον κόσμο όταν αυτές είναι υποχρεωτικές, χωρίς να υπάρχουν τεστ στοχευμένα στο βαθμό που μπορούμε να τα εξασφαλίσουμε και χωρίς να υπάρχει μια συγκεκριμένη δέσμευση για θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας. Πιστώνεται και η αντιπολίτευση με τη δικιά της συμβολή και όριμη στάση ακριβώς σε αυτό το πνεύμα της αυτοπειθαρχίας. Αλλά προσέξτε όμως, και η υπόλοιπη αντιπολίτευση, και η Μίζωνα και η Ελλάσσονα. Προσέξτε όμως, βλέπω και κάποιες προσπάθειες να οικειοποιηθούν κάποιοι αυτή τη στάση και να τη μεταφράσουν κατά το δοκούν. Ακούω για προσπάθειες να μιλήσουν για το πώς η ελληνική κοινωνία βγαίνει πιο δυναμωμένη και πώς όλοι πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις. Σε τι ακριβώς να ενώσουμε δυνάμεις? Να ενώσουμε δυνάμεις σε αυτά τα οποία απεργάζεται η σημερινή κυβέρνηση την επόμενη της πανδημίας? Να ενώσουμε δυνάμεις στη μείωση των μισθών, στην εκπεριτροπής εργασία? Την ίδια στιγμή μάλιστα που προκλητικά σε αυτό εδώ το νομοσχέδιο, όσον αφορά την εταιρεία υδρογοναθράκων, αυξάνονται οι μισθοί των Golden Boys και το κάνετε σε όλες τις 10. Όταν γνωρίζουμε ότι από τον άλλο μήνα θα δουλεύουν μισό ωράριο για μισά χρήματα και κάποιοι θα έχουν χάσει τη δουλειά τους. Γιατί τόσο προκλητικότητα? Γιατί τόσο αναλγησία? Εκεί λοιπόν, εδώ θα ενώσουμε δυνάμεις, εδώ θα συνεννοηθούμε. Αυτό φαντάζεστε ότι είναι ο δρόμος της συνεννόησης? Σε καμιά περίπτωση. Υπάρχει περίπτωση να συνεννοηθούμε στη βάση του περιεχομένου του σημερινού νομοσχεδίου? Έχει καμιά σχέση ο Φάντης με το ρετσινόλαδο? Καμία. Καμία απολύτως. Έτσι και το περιεχόμενο αυτού του νομοσχεδίου με την προστασία του περιβάλλοντος. Καμία απολύτως σχέση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής ανάμεσα στην κλιματική κρίση και στην υγειονομική κρίση. Και πρέπει να μας προβληματίσει. Ποιος είναι αυτός? Ότι και οι δύο για να αντιμετωπιστούν θέλουν μία παρέμβαση όχι μόνο σε εθνικό πλαίσιο, αλλά σε ένα παγκόσμιο επίπεδο και οι δύο απαιτούν να μην αφήσουμε την επίλυση αυτής της κρίσης στις τυφλές δυνάμεις της αγοράς, δηλαδή στον ακραίο νεοφιλελευθερισμό που τροφοδότησε και γέννησε αυτές τις κρίσεις. Και συνδυάζονται και για ένα επιπλέον λόγο, διότι η κλιματική κρίση ως αποτέλεσμα του σημερινού παραγωγικού μοντέλου, του νεοφιλελεύθερου παγκοσμιοποιημένου μοντέλου που θεωρεί το περιβάλλον κάτι αναλώσιμο, τροφοδότησε και την ίδια υγειονομική κρίση. Οι πανδημίες των τελευταίων ετών ακριβώς σχετίζονται με το βίαιο τρόπο που παρενεύει το ίδιο το παραγωγικό σύστημα, υπηρετώντας συγκεκριμένα συμφέροντα σε κλειστά συστήματα οικολογικά, απελευθερώνοντας νέες ιώσεις. Αυτόν τον προβληματισμό τον παρακολουθούμε, γιατί ακούγεται σε όλη την Ευρώπη. Εδώ τίποτα. Εδώ ξέρουμε μόνο υποκριτικά να χειροκροτούμε τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής όταν τους αρνούμαστε να τους πληρώσουμε τις υπερορίες, και αναφέρομαι στους
γιατρούς. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο πυλώνας της περιβαλλοντικής πολιτικής είναι η περιβαλλοντική αδειοδότηση. Αυτή ουσιαστικά είναι το εργαλείο προστασίας. Αυτή είναι το εργαλείο εφαρμογής μιας πολιτικής και αυτήν την τεινάζεται στον αέρα. Την αδειάζεται κυριολεκτικά. Είτε παίρνοντας αρμοδιότητες από τη δημόσια εξουσία και δίνοντάς τις σε ιδιώτες εκτιμητές. Γιατί, από πού και ως πού. Αν είναι επιλογή να φτιάξουμε ισχυρούς ελεγκτικούς δημόσιους οργανισμούς, αδειοδοτικούς, πολύ δε μάλλον τώρα σε αυτή τη φάση όπου χρειάζεται να έχει έναν παρεμβατικό, ουσιαστικό ρόλο το δημόσιο τομέα στην υγεία, στην εκπαίδευση, στο περιβάλλον, γιατί να μην θωρακίσουμε τις υπηρεσίες με άξιους επιστήμονες και το δίνουμε σε κάποιους αξιολογητές αφαιρώντας δημόσια εξουσία από τον κατεξοχήν αρμόδιο που είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Βεβαίως για το Υπουργείο Περιβάλλοντος του επιφυλάσσεται μία μειοψηφική θέση στο Περιβαλλοντικό Συμβούλιο που θα κρίνει κάποιες υποθέσεις εφόσον αυτές αδειοδοτικά αργούνε στο ΚΕΣΠΑ ως μειοψηφία. Μήπως να το μετατρέψουμε και ως Διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Φανταστείτε τον κύριο Γεωργιάδη να εφορεύει την υπόθεση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος στη Ζάκυνθο, σε σχέση με τον Ναυάγιο, με τον καταπατητή Εμμύρη που ήρθε διαμεσολαβούντος ενός τύπου που ονομάζεται Χάρος και καταπάτησε τις δημόσιες περιουσίες, ήρθε και είπε: τι να κάνουμε, ο επενδυτής έχει δίκιο, θα αλλάξουμε την νομοθεσία. Αυτό κηρύσσεται σήμερα. Ότι νόμος είναι το δίκιο του επενδυτή, αδιαφορώντας για το περιβάλλον. Αυτό κάνετε. Και αυτό βγαίνει με έναν ακραίο τρόπο όταν μας λέτε ότι η αναθεώρηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης δεν πρέπει να δημοσιοποιείται. Θεωρείτε ότι έτσι θα παρακάμψετε, βγάζοντας τέτοιες φωτογραφικές διατάξεις, το πρόβλημα που υπάρχει με την Eldorado Gold? Σας το λέω σε εσάς, κύριε Υπουργέ, που ξέρω ότι έχετε ιδιαίτερη σχέση και ευαισθησία γύρω από τα θέματα της ελληνικός χρυσός. Θεωρείτε ότι θα παρακάμψετε την πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ? Τους έχετε φωνάξει με βάση την τελευταία απόφαση του ΣΤΕ ή επιλεκτικά ισχύουν οι αποφάσεις του ΣΤΕ να τους πείτε ότι έχουν παραβεί τις συμβαστικές τους υποχρεώσεις? Αυτά δεν σας ενδιαφέρουν? Νομίζετε ότι με κολπάκια και τέτοιους διατάξεις θα το παρακάμψετε αυτό το θέμα? Θεωρείτε ότι συνάδει με μια αντίληψη αποκεντρωμένης λειτουργίας αυτό που κάνετε σε σχέση με τους φορείς διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, που τους παίρνετε τελείως από τις τοπικές δυνάμεις? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το 2016, ως Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, έδωσα μια μάχη και την κέρδισα σε σχέση με τα δημόσια δίκτυα. Αναφέρομαι στον ΑΔΜΙΕ. Ό,τι δεν κατάφερε τότε η Τρόικα που ιτήθηκε, έρχεστε και να το κάνετε εσείς ως οπισθοφυλακή. Υπηρετώντας τι? Την απαξίωση τίνος πράγματος, όταν σε όλη την Ευρώπη τα δίκτυα σήμερα προσπαθούν να τα επακανακρατικοποιήσουν, εσείς λέτε για τον ΑΔΜΙΕ, τον κερδοφόρο ΑΔΜΙΕ, ο οποίος έχει στρατηγικό επενδυτή μειοψηφικό, ο οποίος υλοποιεί το μεγαλύτερο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτη-Αττική, θέλετε να το δώσετε σε αυτές τις συνθήκες της οικονομικής κρίσης? Αυτό δεν είναι απλώς νεοφιλελεύθερος δογματισμός. Είναι ανοιχτή υπονόμευση του δημόσιου συμφέροντος. Αν νομίζετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα το αφήσει έτσι, είστε γελασμένοι. Και αυτό απευθύνεται και στους υποψήφιους επενδυτές και προς εσάς. Θα λογοδοτήσετε, διότι πάτε να ξεπουλήσετε τη δημόσια περιουσία. Το τελευταίο και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ολοκληρώστε, παρακαλώ. Ολοκληρώστε. Υπόθηκε μια μεγάλη αλήθεια από τον Πρωθυπουργό σήμερα, την οποία την προσυπογράφω. Ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός. Μόνο που αυτός ο άλλος κόσμος περνάει μέσα από την ήττα της πολιτικής σας, μέσα από την απόσυρση και με την μη εφαρμογή αυτού του νομοσχεδίου. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Πιπηλή Φωτεινή από τη Νέα Δημοκρατία.